Γιώργος Ασαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατσαλάκη, εδώ στο News Hub για ακόμη μια φορά. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, πρόσφατα είδα ότι στην αρθρογραφία σας εστιάσατε και κάνατε μια αποτίμηση και μια περαιτέρω ανάλυση στην έκθεση του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είναι ιστορικό πρόσωπο, ένας τεχνοκράτης που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην δύσκολη φάση της κρίσης που πέρασε η Ευρωζώνη και η Ευρώπη ολόκληρη. Και από ό,τι είδα, η έκθεση του Ντράγκη ουσιαστικά, σαν να λέμε, συνοψίζει ό,τι έχετε συστηματικά προβάλλει στην αρθρογραφία σας και εσείς και άλλοι σοβαροί τεχνοκράτες και επιστήμονες, που έχει να κάνει με τον οικονομικό κύκλο, που πολλές φορές τα έχετε πει εδώ στην εκπομπή τη δική μας και τα έχετε γράψει, αλλά και με τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή λέει ότι το κλειδί είναι ποιος θα φτάσει πρώτος στις υψηλές τεχνολογίες, ας πούμε, του μέλλοντος. Για πείτε μας έτσι δύο λόγια, βάλτε μας λίγο στην ιδέα της έκθεσης του Μάριο Ντράγκη. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι γενικά γνώση σημαίνει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεξιότητες σημαίνει να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και σοφία σημαίνει να ξέρεις πότε πρέπει να το κάνεις αυτό που θα κάνεις. Ήρθε λοιπόν ο Ντράγκη με πραγματικά μια σημαντική σοφία και είπε αυτή τη στιγμή αυτό που λέγαμε πολλές φορές και στην εκπομπή σας, ότι αλλάζουμε οικονομικό κύκλο και πρόκειται να αλλάξουν τα πάντα και πρέπει να εστερνιστούμε τάχιστα τις νέες τεχνολογίες, διότι ήδη έχουν περάσει μπροστά τόσο η Αμερική όσο και η Κίνα. Και μάλιστα ο Ντράγκη παραδέχεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί διπλάσια το εισόδημα της Αμερικής σε σχέση με την Ευρώπη. Και ο βασικός λόγος είναι ότι έχουμε μείνει πίσω στις νέες τεχνολογίες. Πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκόσμιοι κολοσσοί σήμερα είναι όλες αμερικάνικοι, είναι όλοι αμερικάνικοι. Ενώ στο παρελθόν και η Ευρώπη είχε να αναδείξει πολύ σημαντικές επιχειρήσεις. Κυρίως στις νέες τεχνολογίες είναι όλες αμερικάνικες επιχειρήσεις. Και επειδή η παραγωγικότητα με βάση τις τεχνολογίες που είχαμε μέχρι σήμερα, οι οποίες βασικά είχαν κορμό το ίντερνετ, τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, αυτές οι τεχνολογίες στον προηγούμενο κύκλο που μας έφυγε δώσανε την όθηση και ζήσαμε μια ευημερία 30 περίπου ετών, όχι τόσο για τη χώρα μας, αλλά μιλάμε περισσότερο παγκόσμια, διότι εμείς είχαμε τα προβλήματα της χρεοκοπίας, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο υπήρχε μια σημαντική πρόοδος που πιθανόν και αυτή η πρόοδος να μας βοήθησε να περάσουμε ανώδυνα, μάλλον λιγότερο οδυνηρά την χρεοκοπία μας. Και αυτές οι τεχνολογίες τώρα που θα δημιουργήσουν τον επόμενο οικονομικό κύκλο και όσες χώρες θα προσαρμοστούν εγκαίρως, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη κυρίως, θα είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση, η βιοτεχνολογία, η κυβαντική υπολογιστική, οι οποίες θα είναι ένας κορμός νέων τεχνολογιών πάνω στις οποίες θα χτιστούν νέες στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των κρατών, αλλά και εμάς ατομικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δούμε σύντομα εργοστάσια παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης, όπως λέγαμε εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, θα δούμε εργοστάσια που θα παράγουν τσίπ με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που θα μας βοηθούν
να κάνουμε μία σειρά από τις καθημερινές μας δουλειές. Αυτή την τεχνολογική επανάσταση που έρχεται την επισημαίνει ο Ντράκη και ζητάει 800 δισεκατομμύρια περίπου να διατεθούν ως κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση, περίπου δηλαδή κοντά στο 4,5-5% του ΑΕΠ. Ζητάει να αυξηθούν τα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία κατά 200 δις ετησίως. Και εδώ να πούμε ότι η Αμερική πρημοδοτεί με πάνω από 400 δις τις νέες, τη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες των επιχειρήσεών της. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε την επισήμανση του Ντράκη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει 10 στρατηγικούς τομείς όπως τα αυτοκίνητα, τη ρομποτική, την ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, γεωργία, αεροδιαστημική, άμυνα, περιβαλλοντικές προβλέψεις, φαρμακευτική βιομηχανία και υγειονομική περίθαλψη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα εκπαιδεύεται από δεδομένα, έχει μεγάλη σημασία τη δικιά μας πολιτιστική κληρονομιά από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέχρι σήμερα να τη συμπεριλάβουμε ως μέρος της εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διατηρήσουμε και τη γλώσσα μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όλο αυτό που περιγράφεται, είδα ότι το έχετε πάρει, μάλλον όλο αυτό που περιγράφεται υπάρχει σε μία παράγραφο της έκθεσης Draghi την οποία την έχετε. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση σε ένα σημείο που λέει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που να έχει δημιουργηθεί από το μηδέν τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχουν 6 εταιρείες αξίας πάνω, ας πούμε, του τρεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή πιάνουν κοντά το τρεις. Όσο για τις νέες τεχνολογίες, κλασικό παράδειγμα, όπως το γράφετε κιόλας, είναι, ας πούμε, η Nvidia, που είναι εταιρεία με μικροεπεξεργαστών, που σε χρόνο ρεκόρ έπιασε, ας πούμε, αυτό το νούμερο. Όλο αυτό όμως που περιγράφεται, για να πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, ότι θα επηρεάσει, ας πούμε, 10 τομείς συνολικά, πόσο έχει να κάνει με την ισχύ μιας χώρας και αυτό με τη σειρά του πώς επηρεάζει γεωπολιτικά τον κόσμο από τη στιγμή που βλέπουμε ποιες χώρες έχουν αναπτύξει ταχύτητα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως, ας πούμε, είναι η Κίνα, και μάλιστα στην τελευταία εκπομπή είχατε παρουσιάσει και μια λίστα με τις χώρες που χρηματοδοτούν εταιρείες startup πάνω σε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα δώσει σημαντικά προτερήματα και πλεονεκτήματα στις χώρες που θα την τρέξουν πιο γρήγορα, σίγουρα θα μεταβάλει και την ισχύ των κρατών. Και καθώς περνάμε σταδιακά θα περάσουμε σε αλλαγή και της βασικής πηγής ενέργειας, όπου πλέον δεν θα είναι το πετρέλαιο βασιλιάς της ενέργειας που ήταν μέχρι τώρα, αλλά θα δούμε σταδιακά την υπάρχουσα πυρηνική τεχνολογία, αλλά και την πυρηνική σύνδεξη που έρχεται ως νέα τεχνολογία. Η Αμερική υπολογίζει ότι θα μπορεί να παράγει ρεύμα κοντά στο προς το τέλος της δεκαετίας του 40, του 2040. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στις χώρες. Οι χώρες που θα μπορέσουν να αναπτύξουν έξυπνους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, εάν μία χώρα θα μπορούσε να είχε ένα αλγόριθμο και να ανοιχνεύει πότε μία άλλη χώρα εκτοξεύει κάποιο πύραυλο που έχει πυρηνική κεφαλή και καταφέρει να ρίξει τον πύραυλο πριν φύγει από την άλλη χώρα, τότε οι έχοντες πυρηνικά ουσιαστικά αχρηστεύεται η δύναμή τους, διότι ο κίνδυνος ο πύραυλος να καταπέσει μέσα στο έδαφος τους είναι τεράστιος. Οπότε, επειδή θα δούμε τέτοιου είδους αλλαγές και μάλιστα θα δούμε μία σειρά χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της υγείας μας, για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας, τα εσωτερικά μας όργανα,
με κβαντικούς αισθητήρες και με κβαντική υπολογιστική δύναμη θα μπορούμε να αναπαριστήσουμε πώς λειτουργεί η καρδιά μας, το σηκώτη μας και ούτω καθεξής, και θα βοηθήσει τους επιστήμονες και τους γιατρούς στην καλύτερη ίαση των ασθενειών μας, αλλά πολύ σημαντικό θα είναι και στην πρόληψη πολλών ασθενειών, πολύ εγκαίρως. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντράγκη λέει επιλέξει ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια άνευ προηγουμένου περίοδο της ιστορίας της, όπου οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, οι τομιακές μεταβάσεις θα συνδυαστούν με τη συρρήκνωση του πληθυσμού που είναι σε θέση να εργαστεί. Βάζει άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούσαν να αντικαταστήσουν την εισρωή κυρίως μεταναστών που δεν μπορούν να αφομοιωθούν στο δικό μας πολιτιστικό περιβάλλον και έχουν ήδη αρχίσει και δημιουργούν προβλήματα στις χώρες, και είδαμε και τα πολιτικά αποτελέσματα στην Γερμανία πρόσφατα, όπου οι χώρες πλέον αρχίζουν και αναζητούν ως νούμερο ένα ανάγκη την ασφάλεια. Είτε η ασφάλεια αυτή μεταφράζεται σε σταθερές και ασφαλείς πηγές προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων από κάποιες χώρες, δηλαδή για τις εισαγωγές, είτε αυτή μεταφράζεται να μπορούμε εύκολα να βγούμε έξω μία βόλτα από το σπίτι μας και να ξαναγυρίσουμε στο εκευλαβή στο σπίτι μας. Τώρα, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτό βέβαια περιγράφεται που πιάνει όλη τη διάσταση. Εδώ είδαμε ότι πρόβλημα ενέργειας υπήρξε στην Ευρώπη, ας πούμε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και κατέρευσε, ας πούμε, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, γιατί εκτοξεύτηκε το κόστος παραγωγής λόγω του κόστους ενέργειας. Η πυρηνική σύνδεξη, όλα αυτά και η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε πάνε πιο γρήγορα στην ενέργεια. Φανταστείτε πόσο θα αλλάξει, ας πούμε, το πράγμα με αυτά που περιγράφεται. Αλλά θέλω να πούμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, αν δούμε το ΑΕΠ και το παγκόσμιο χρέος. Έτσι είναι εξαιρετικά δυσανάλογο το ένα έναντι του άλλου. Άρα λοιπόν οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες, και τα λεφτά, ας πούμε, αυτά που ζητάει ο Ντράγκη, είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει από κάπου να πάρθουν για να πάνε κάπου αλλού. Σε αυτή τη φάση που η τάση είναι προς πράσινη ενέργεια για να σωθεί το περιβάλλον, φωτοβολταϊκά και ό,τι υπάρχει με αυτό, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να αλλάξει το τιμόνι προς αυτή την κατεύθυνση? Ένα. Δύο. Πιστεύετε ότι αν τυχόν και αυτά τα χρήματα επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη και στις νέες τεχνολογίες, θα βρεθεί καινούριος τρόπος και πιο γρήγορος, θα κόψουμε δρόμο δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να είμαστε πιο καλοί στο περιβάλλον και να έχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης? Ναι, πολύ εύστοχες ερωτήσεις και οι δύο. Ο Ντράγκη επισήμανε ότι έχει γίνει κάποιο στρατηγικό λάθος στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι έχοντας κάνει τεράστιες επενδύσεις τα τελευταία 20 χρόνια, παραδώσαμε πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια στο κοινό και στην βιομηχανία και στη βιοτεχνία. Και εδώ έχει σημασία να πούμε ότι η αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας έγινε πολύ πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο λόγος ήταν ότι φεύγαμε από σταθερές πηγές παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτούσαν σταθερά το δίκτυο και διακοπτόμενες πηγές όπως ήταν η ηλιακή και η ολική. Άρα έπρεπε να έχουμε και μια τρίτη πηγή, να επενδύσουμε και σε μια τρίτη πηγή να καλύπτει τα κενά. Αυτό έκανε από μόνο το πολύ ακριβότερο το κόστος παραγωγής της ενέργειας. Και το επισήμανε αυτό ο Ντράγκη, και από ό,τι είδαμε τα κεφάλαια μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν δημιουργούσαν ανάπτυξη. Απλά μετέφεραν κεφάλαια από ένα τομέα σε ένα άλλο τομέα. Και βλέπουμε ότι στη χώρα μας ήδη τα φωτοβολταϊκά, οι αιτήσεις ούτε καν δεν προχωρούν καινούργιες αιτήσεις, διότι
υπάρχει προσφορά παραγωγής και κλείνονται τα φωτοβολταϊκά για να μην επιχείρουν την ποσότητα στα δίκτυα. Εάν μεταφερθούν χρήματα σημαντικά στη τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να βρει πολλούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης και κυρίως των ρηπογόνων πηγών και κυρίως η πολλά υποσχόμενη πυρηνική σύνδεξη. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ντράκη το επισημαίνει αυτό, διότι μια κοινωνία για να μπορέσει να προχωρήσει χρειάζεται φθηνή ενέργεια. Σε όλους τους προηγούμενους οικονομικούς κύκλους είχαμε πάντοτε φθηνή ενέργεια. Φανταστείτε ότι πριν 10 χρόνια η τιμή του φυσικού αέριου ήταν κοντά στα 7 ευρώ η κιλοβατόρα και τώρα είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη και το καλοκαίρι του 2022 είχε πάει στα 350 ευρώ. Οπότε κάτι δεν κάναμε σωστά εκεί και επειδή οι άνθρωποι σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πολύ λίγα χρήματα διότι δεν αυξάνεται πλέον το ΑΕΠ και μάλιστα αυξάνεται πολύ χαμηλότερα από τον πληθωρισμό και έχουν να αντιμετωπίσουν και τον πληθωρισμό, χρειάζεται αυτή η μετάβαση μέσα από τις νέες τεχνολογίες για να αυξηθεί η παραγωγικότητα ώστε να μπορέσουν να αυξηθούν και τα εισοδήματα των πολιτών και μάλιστα να μπορέσουν να προστατευτούν τα ήδη υπάρχοντα εισοδήματα, διότι οι άλλες χώρες που περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Κίνα και η Αμερική, θα παίρνουν όλο ένα και περισσότερα εισοδήματα. Και εδώ πρέπει να θίξουμε το θέμα του υγιούς ανταγωνισμού στο διεθνές περιβάλλον, διότι το παγκόσμιο εμπόριο αυτή τη στιγμή δεν είναι υγιές. Υπάρχει το λεγόμενο αθέμητο διεθνές εμπόριο, διότι όταν μια χώρα όπως η Κίνα κρατάει υποτιμημένο το νόμισμά της, μπορεί και πουλάει φθηνότερα και μαζεύει τεράστια κεφάλαια τα εμπορικά πλεονάσματα. Και αυτά τα εμπορικά ελλείμματα αντίστοιχα τα υπόκειται η Αμερική και η Ευρώπη, η οποία αρχίζει και έχει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της τεράστιας εκροής χρημάτων που φεύγουν προς τις χώρες της Ασίας, κυρίως εξαιτίας του αθέμητου ανταγωνισμού. Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, επειδή έχετε και μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ταξίδια, το λέω αυτό για να προειδεάσουμε τους ακροατές μας, στο επόμενο διάστημα θα πάμε και σε καινούργια πεδία και θα ζητήσουμε την ανάλυση σας και την εμπειρία σας. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και στους ακροατές μας.